Καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα κυρία Σαμολαδά, καλημέρα στην όμορφη παρέα σας και είστε τόσο φιλόξενοι που χαίρομαι να συζητάμε. Αμοιβαία η χαρά. Λοιπόν κύριε Πρίτανη, τι δείχνουν οι νεότερες μετρήσεις στα αστικά απόβλητα? Πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε και πάλι. Κυρία Σαμολαδά, κάνατε μια εισαγωγή. Από όλη την εισαγωγή, γιατί η ουσία δεν είναι το να συζητήσουμε πόσο επί της 100 επάνω σήμερα ή πόσο επί της 100 κάτω αύριο. Η ουσία είναι τρία πράγματα τα οποία ήδη είπατε και για μένα θα είναι οι πυλώνες της σημερινής συζήτησης για να μπορεί να καταλάβει και ο συντοπίτης μας τι συμβαίνει. Μιλήσατε για τη διάμεση ηλικία που μειώθηκε, μιλήσατε για τον αριθμό των κρουσμάτων που αυξήθηκε και μιλήσατε για τη μετάλλαξη Δέλτα. Είναι λοιπόν τρεις παράμετροι, οι οποίες όμως παράμετροι καταλήγουν όλες σε μία λέξη, εμβολιασμός. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιες, την παρουσία του ιού στην κοινότητα, η οποία παρουσία του ιού, και έρχομαι στο ερώτημά σας, ναι, φαίνεται να στις καθημερινές μετρήσεις για τον κλασικό τύπο του ιού να υπάρχουν αυτές οι αυξομοιώσεις με κάποιες τάσεις αύξησης τις τελευταίες μέρες, η οποία αύξηση στα λίμματα αντικατοπτρίζει και την εικόνα των ενεργών, των θετικοποιημένων κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε 30, 40, 60, φτάσαμε στα 74. Είμαστε ακόμη στην πράσινη ζώνη, δεν έχουμε ξεφύγει, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Όμως είναι δεδομένο ότι η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων, των θετικοποιημένων κρουσμάτων και γενικά των ενεργών κρουσμάτων έχει μειωθεί, είναι στις ηλικίες που είπατε, και φυσικά όλα αυτά σε συνδυασμό με την παρουσία της μετάλλαξης Δέλτα, την οποία ανιχνεύουμε στα αστικά λίμματα. Και εδώ θέλω να πω ότι την αξία αυτής της ανίχνευσης, γιατί δεν γίνεται ούτε θεωρητικά, ούτε στατιστικά, ούτε με το καλύτερο στατιστικό μοντέλο, το οποίο πολλές φορές πέφτει έξω και δημιουργούν αυτά τα στατιστικά μοντέλα πολλές φορές σύγχυση στον κόσμο. Uh-huh. Εδράζεται σε πραγματικά νούμερα, σε πραγματικά υλικά. Και θέλω να εκτάρω τη συνεργασία της διεπιστημονικής μας ομάδας με την ομάδα του ΕΚΕΤΑ, όπου μπορούμε να έχουμε ανίχνευση, ποσοτικοποίηση δηλαδή, όχι μόνο το detection, ότι ξέρεις το βλέπω ή δεν το βλέπω, το πιάνω ή δεν το πιάνω, να χρησιμοποιήσω την ορολογία, την εργαστηριακή, αλλά και να το ποσοτικοποιήσω. Και μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε και κάτω του 1%. Και είχαμε πει ότι είναι μέχρι 2%. Τώρα, επειδή δεν είναι μέθοδος που μπορεί να γίνει καθημερινά, θέλει διάρκεια για να βγει, θα παρουσιάσουμε αυτές τις μέρες και τα νέα δεδομένα για τη μετάλλαξη Δέλτα, που είναι πολύ πιο αυξημένα σε σχέση με το 2% που είχαμε πει. Πότε άρχισε να καταγράφεται η μετάλλαξη Δέλτα, κύριε Παπαϊωάννου, και στα λίμματα? Ιουνίου, από μέσα Ιουνίου, με έξαρση την τελευταία 24 Ιουνίου. Όμως η μετάλλαξη Δέλτα σε σχέση με τα προηγούμενα, και εδώ είναι που θέλω για να καταλήξω στον εμβολιασμό, ότι τι σημαίνει η μετάλλαξη Δέλτα, δεν θα μπω στην βιολογική συμπεριφορά του ιού, όπου είναι όπως όλοι οι ιοί παθαίνουν τις μεταλλάξεις. Τα έχουμε πει αυτά ούτως ή άλλως. Ναι. Στην πράξη όμως τι σημαίνει η μετάλλαξη, αυτή η μετάλλαξη του ιού, του κορονοϊού, σημαίνει αυξημένη μεταδοτικότητα και κατά κύριο λόγο εμφανίζεται τώρα σε ασυμπτωματικούς φορείς και ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες. Άρα ο ασυμπτωματικός δεν θα πάει να κάνει εξέταση. Άρα τον χάνεις από τη λήψη του κλασικού βιολογικού υλικού. Στο λίμα όμως δεν τον χάνεις. Στο λίμα τον έχεις. Άρα όταν εσύ έρχεσαι και λες ότι πιάνω στα λίματα ως ομάδα ένα ικανό, ένα μπορεί να είναι πολύ μικρό και εύχομαι να παραμείνει μικρό, δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα παραμείνει, ποσοτικό ποσοστό, της μετάλλαξης Δέλτα, δίνει στην πολιτεία το δικαίωμα να ξέρει και να ετοιμαστεί. Και κλείνω με το εξής. Θυμίζω την 20η Φεβρουαρίου
Μιλούσαμε τότε για τη μετάλλαξη Β που την είχαμε πιάσει. Και θυμηθείτε το τοπικό lockdown στο περιοχή Κορδελιού Ευόσμου. Αξέχαστο. Μειώθηκε τότε η διασπορά στην κοινότητα. Κάτι τέτοιο επισημαίνουμε και τώρα. Ναι. Άρα και κλείνω. Πώς μπορεί αυτό το πράγμα, δηλαδή πρέπει να κλειστούμε μέσα? Προφανώς όχι. Άρα τι πρέπει να γίνει? Απλά πράγματα. Εμβολιασμός και μάσκα, να μην ξεχνάμε τη μάσκα. Και ο εμβολιασμός τουλάχιστον πάνω από 50, σε ηλικίες άνω των 50 να είναι σχεδόν μαζικός, ναι. Αλλά και στις νεαρές ηλικίες να υπάρχει εμβολιασμός για να πάψει η αλυσίδα. Ναι. Πρέπει να επιστρέψει η μάσκα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, αλλά και να τεθούν κάποιοι περιορισμοί στις μετακινήσεις από νομό σε νομό. Όπως η άποψή μου, προσέξτε, όσον αφορά τη μάσκα, η άποψή μου είναι ξεκάθαρη, την έχω πει πολλές φορές. Πρέπει να υπάρχει μάσκα, ιδιαίτερα σε χώρους που ο καθένας από εμάς, γνωρίζοντας, έχοντας την ευαισθησία του την ατομική σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο, όπου πιστεύει ότι υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος συγκροτησμός, οπωσδήποτε να υπάρχει μάσκα. Τώρα το να περπατάω μόνος μου στον δρόμο ή μόνος μου στην παραλία και να είναι άλλοι 5 σε όλη την παραλία ή άλλοι 10, ας μην το πω σε νούμερα, καλά, είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Παπαϊωάννου. Εγώ το πρωί που έρχομαι στο ραδιόφωνο, στο Real FM, 6.30-7 παρά, στο δρόμο συναντιόμαστε καθημερινά καμιά 5, το πολύ 10 άνθρωποι στη διαδρομή όλη που κάνω περπατώντας στην Τζιμισκή, που είμαστε αυτοί. Εντάξει, την ώρα που περπατάς, εγώ δεν μιλάω. Εκεί, λοιπόν, ναι, εκεί λοιπόν εννοείται ότι δεν τη φοράω τη μάσκα το πρωί. Αλλά στις 10 που τελειώνω από το ραδιόφωνο και βγαίνω στο πεζοδρόμιο, στην Τζιμισκή, στο ίδιο πεζοδρόμιο, μετά τις 10.30 που έχουν ανοίξει τα εμπορικά καταστήματα, που έχουν κατέβει όλοι στο κέντρο, δεν το συζητάμε. Ότι από την πρώτη μέρα που είπαν ότι τέλος οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, εγώ συνέχιζα να τη φοράω ως γραφική, γιατί έβλεπα τον αυξημένο αριθμό ανθρώπων που περπατούσαν πλάι μου, πολύ κοντά μου, που ερχόταν. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε ό,τι είπατε. Το είπατε εύγλωτα, παραστατικά και ουσιαστικά. Λοιπόν, τώρα με βάση τις μετρήσεις, πώς εκτιμάτε πώς είναι τα ενεργά κρούσματα στο πολεοδομικό συγκρότημα και σε τι ποσοστό έχει επικρατήσει η ειδική μετάλλαξη? Το ποσοστό ακόμη αυτό είναι που πρέπει, που θα ολοκληρωθεί αυτές τις μέρες, για να δούμε σε πόσο, πόσο έχει αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη μας μέτρηση. Η επικράτηση όχι δεν είναι κάτι στατικό μέσα στην εβδομάδα ή στις 10 μέρες. Δείχνουν τα μοντέλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως και του ΕΟΔΗ τα μοντέλα, γιατί μόνον αυτά θεωρητικά θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή της ανάλυσης, ότι θα υπάρχει τάση εξάπλωσης. Από εκεί και πέρα, επειδή θέλω η όποια πληροφόρηση δίνουμε, θέλουμε ως ομάδα να, όπως είπα και πριν, να είναι σε νούμερα τα οποία είναι πραγματικά και βλέπουμε, δεν θα ήθελα να μπω σε αριθμολαγνία, ναι, και να συζητήσω τον αριθμό των ενεργών ή των οποιονδήποτε κρουσμάτων. Άλλωστε, αν βλέπετε ότι και ο ΕΟΔΗ, όταν δίνει ενεργά κρούσματα, δεν τα δίνει κάθε μέρα, τα δίνει συγκεκριμένες μέρες με συγκεκριμένη στατιστική ανάλυση. Δεν είναι ότι έχω ένα στατιστικό μοντέλο. Δεν κάνει υπόθεση, δεν κάνει υπόθεση, δεν κάνει εργασία υπόθεση. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τα στοιχεία παρόλα αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σας προβληματίζουν και τι μπορεί να υποδηλώνουν? Δηλαδή μπορεί να βρισκόμαστε στην αρχή μιας επιδημιολογικής έξαρσης? Υπάρχουν, πολύ σωστή η παρατήρηση, τα στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι για προβληματισμό, δημιουργικό προβληματισμό, όχι όμως για να πούμε ότι αμάν ξανακυλήσαμε. Είναι όμως ο προβληματισμός εκείνος ο οποίος πρέπει να αντιστοιχεί και σε πράξεις. Όχι προβληματιζόμαστε θεωρητικά. Εγώ, επειδή πάντα πιστεύω ότι η συζήτηση οδηγεί κάπου, όμως το κάπου είναι με συγκεκριμένες πράξεις. Σε όλες μας τις εκφάνσεις, αφού συζητήσουμε κάτι, πρέπει και να καταλήξουμε 1, 2, 3 πράγματα για να αποδείξουμε ότι ό,τι συζητήσαμε έχει βάση. Γιατί αν είναι να συζητάμε αενάως, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Τώρα υπάρχουν δραστηριότητες που πιστεύετε πως οδήγησαν σε αυτή την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη? Κοιτάξτε, προφανώς ο αριθμός, εγώ, η προσωπική μου γνώμη, ο αριθμός μεν των κρουσμάτων φαίνεται ότι, λέτε, χρησιμοποιείται το επίθετο εκρηκτική σε σχέση με το τι είχαμε. Πιστεύω όμως ότι
το άνοιγμα, που σωστά έγινε, ο τρόπος που έγινε, που ξαναπήραμε με κάποιον τρόπο τη ζωή μας πίσω, αυτή είναι η ουσία, είναι αναπόφευκτο ότι θα έδινε αυτά τα νούμερα. Δεν είναι όμως νούμερα τα οποία, είναι νούμερα τα οποία, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δεν τα αφήνουμε να υπάρχουν, απλώς μας προβληματίζουν και κάνουμε τις διορθωτικές κινήσεις για να τα κρατήσουμε εκεί ή ό,τι και να γίνει να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Ναι. Κατανοητά, και κρατώ, κύριε Πρίτανη, ότι η μάσκα πρέπει να αντιληφθούμε πότε και πώς και πώς τη φοράμε τη μάσκα, γιατί βλέπω πολλές κρεμασμένες, πολλές στον αγκώνα. Δεν ξέρω τελικά πως συνήθεια τους έχουν μείνει, δεν έχουν καταλάβει ακόμη τον τρόπο χρήσης. Νομίζω ότι δεν είναι νέα μόδα, εσείς που ασχολείστε με τη μόδα, ότι η μάσκα στον αγκώνα... Μην το θεωρήσουμε και ως νέα μόδα, έτσι. Ναι, έτσι, έτσι. Και βέβαια ο εμβολιασμός και αυτό που έλεγα το πρωί, όπως θέλουν να σεβαστούμε την άποψή τους για την αυτοδιάθεση του σώματός τους στα εμβόλια, πρέπει και εκείνοι να σεβαστούν την δική μας διάθεση να προστατευτούμε. Οπότε σας παρακαλώ και κοιτάξτε, δεν θα πεθάνουμε, μην πεθάνουμε όλοι από ανοησία. Εγώ εκεί καταλήγω. Εμβολιαστείτε, δεν πεθάναμε εμείς που εμβολιαστήκαμε, ούτε βγάλαμε ούρα, ούτε βγάλαμε φτερά, ούτε πάθαμε κάτι. Ακριβώς, είναι αυτό που είπατε. Η όποια άποψη του όποιου συνανθρώπου συντοπίτη, όπου και αν είναι, είναι σεβαστή. Αν εγώ όμως σέβομαι την άποψη του άλλου, πρέπει και ο άλλος να σεβαστεί τη ζωή τη δική μου, έτσι ώστε να ζούμε αρμονικά σε μια κοινωνία. Έτσι. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρίτανη, κύριε Παπαϊωάννου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα.